Καλησπέρα. Αν φάνηκε σήμερα ότι πήγε κατά γράμμα αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του, δηλαδή ελάχιστα λάθη, ειδικά ανασταλτικά, και φάνηκε και η σημασία της νίκης που έδινε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή αν ήταν μια πρόκληση διαχείρισης που έδινε ο ΠΑΟΚ. In this kind of situation, the only one thing that is important is the qualification. And as we discussed, as we have discussed a lot of times, football games are not just played on the pitch, on the way to have the ball or not to have the ball, are the episodes and the details that could make the difference. So today, I could say that the team has made a step forward because has managed to be almost perfect without being spectacular. But in any case, has shown that there is one different attitude from a week to another week. And the qualification is totally deserved and without any question mark. I could say that for me the most important is this qualification, the fact that we secure Europe and we move for next round. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένας προβληματικός γύρος κρίνεται μετά από δύο παιχνίδια και όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο εντός και εκτός, αλλά τα επεισόδια, τα διαφορετικά που δημιουργούνται μέσα στην σειρά αυτή. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ήμασταν σοβαροί. Παίξαμε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον τρόπο που, τον οποίο όχι τόσο θεαματικά θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία, ειδικότερα σε αυτό το παιχνίδι. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης είναι το γεγονός πως με αυτή την πρόκριση εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν και δείξαμε ότι υπάρχει μια βελτίωση από εβδομάδα σε εβδομάδα. But next week is next week. At least after today game, I have the right not to think about Tuesday game in this night. I have to think about our players. I have to think about the players that came back. I one more time I understand that even if you believe that you have, let's say, a lot of players from last season in this particular period of summer preparation, there are a lot of details that could affect the team. It is again a situation of rebuilding everything. We have missed players that for injury, for national team, for other aspects, they couldn't participate in the preparation. It's obvious that there is a sign of not being at their, not maximum level, but at a potential that could bring us something interesting from their qualities. It's obvious that the players that enter today, they were in a good psychological aspect, focused, determined, and with the power to fight for every ball. And these are my concerns. Until the game against Sweden, we have time to think about the opponents, to analyze them, to understand how these days will work also for the players that they are struggling in this moment to come back as a preparation. And here it's not necessary to tell names because it's obvious. Μία εβδομάδα είναι μία εβδομάδα. Νομίζω πως τουλάχιστον και το σημερινό βράδυ δικαιούμαι να μην σκέφτομαι τα παιχνίδια με την Μάλμε. Από αύριο είναι μία τελείως διαφορετική μέρα. Είναι προφανές ότι σε αυτή την πορεία της σεζόν κατάλαβα ότι ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μαζί μας από την προηγούμενη σεζόν, είναι ουσιαστικά μία διαδικασία κτισίματος ξανά από την αρχή, το οποίο αφορά λεπτομέρειες, γενικότερες αρχές, οπότε είναι ένα σημαντικό στάδιο στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας, είτε με τις εθνικές ομάδες, είτε με κάποιους τραυματισμούς. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες που μπήκαν σήμερα στο γήπεδο αλλά και ως αλλαγή δείξαν μια καλή ψυχολογική διάθεση για να βοηθήσουν την ομάδα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα αυτών που δεν είναι στον απόλυτο βαθμό
ετοιμότητας. Νομίζω πως αυτές οι μέρες μέχρι το παιχνίδι της Τρίτης, θα δούμε και το τι, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς αλλά και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αλλά θα δούμε και σε τι κατάσταση παρουσιαστεί ο αντίπαλος. Λίγο να επιμείνουμε σε αυτό, με την απόφαση που είναι την 11η, που ίσως αν δεν κατάφερε να πάω πέρα από το θέμα, γιατί πάντα πώς που δεν παίζει μεγαλύτερος. Ήταν τόσο απλό, δηλαδή έπαιξαν οι πιο έτοιμοι, είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα διαχείρισης και μακροπρόθεσμο, ή απλά κάποιοι ήταν πιο έτοιμοι και έπρεπε να παίξουν. Και αν θεωρώ ότι πήρε ρίσκο, αν ο Πάοκ έπαιζε με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, θα έκανε το ίδιο. Yes, for sure. Ναι, θα έκανα το ίδιο. How you can put a player that has 2 weeks of preparation or a player that has 2 weeks and 4 days of preparation out of five weeks? And how the other players that work for 5 weeks should stay out on the bench? What they are? They are just to be simple puppets here, or they are players in which we trust, they players that have helped the team to be a winner team, to enjoy all of us. So, it's a matter of work, and on the same time, the players that miss a lot of part of preparation, again, national team, injured, situation, special situation, like Kedjora, it's not okay to be used without being ready to give and I believe that also this you can understand from the players that enter. Much better the players that enter today, having the full preparation, and the players that missed a lot. It's a matter of reaction, it's a matter of determination, a matter of physical aspect to push and to give the confidence to react in the correct moment. Are a lot of things in football. Unfortunately, just us, the coaches, we understand, and after the other people just ask themselves is the best or not the best team put on inside of the pitch. But the reality is talking about this situation. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει 2 εβδομάδες προπόνηση, 2 εβδομάδες και 4 ημέρες, και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει προετοιμασία 5 εβδομάδων, οπότε νομίζω πως δεν είναι καθόλου κούκλες ουσιαστικά, παιχνίδια, για να μπορούν απλά να έχουν έναν ρόλο. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δουλέψει, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας βοήθησαν με τη δουλειά να κερδίσουμε τίτλους και να κερδίσουμε και νίκες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να δούμε και από τους παίκτες οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και αυτούς που μπήκαν αργότερα, πως υπήρχε μια εμφανής διαφορά όσον αφορά την ετοιμότητα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον ρυθμό των προπονήσεων και την αγωνιστική τους ετοιμότητα, έχει να κάνει με την αντίδραση, την αποφασιστικότητα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία ενδεχομένως να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο εμείς οι προπονητές και ο κόσμος να σκέφτεται τελείως διαφορετικά. Αλλά αυτές είναι οι αποφάσεις σε μια διαδικασία στην οποία όλοι οι ποδοσφαιριστές βάζουν την δουλειά τους, όπως κάνουμε και εμείς. And I'll tell one more thing, sorry. Personally, I never considered that it's an easy game. And not a strong opponent at this level, having in front of us a champion in a knockout stage, everything could happen and everything is very dangerous. Και θα σας πω επίσης πως για μένα δεν ήταν ένα καθόλου εύκολο παιχνίδι, δεν το αντιμετώπισα ποτέ σαν ένα εύκολο παιχνίδι. Είχαμε απέναντί μας μια πρωταθλήτρια ομάδα μιας χώρας, οπότε σε αυτό το επίπεδο κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Το ερώτημα είναι απλό και το μεταφέρω γιατί το ακούμε και εμείς από πολλούς φιλάθλους. Είμαι βέβαιος ότι το βλέπετε κι εσείς. Ενώ στον αγώνα που ακολουθούμε τη Μάλμε, έχουν ήδη ανακοινωθεί 2 παίκτες, ο Μαρκινός και ο Σορετήρε. Ήρθε ο Τσαλόφ. Εν πάση περιπτώσει, οκ, είναι και αυτός παίκτη της ομάδος ή θα αποκτηθεί. Και τυπικά το ερώτημά μου είναι απλό. Ενώ στον αγώνα με τη Μάλμε, αυτούς τους 3 θα τους εντάξετε στο ρόστερ για να τους χρησιμοποιήσετε όποτε εσείς αποφασίσετε, ή θα πάνε πιο πίσω γιατί είναι νέα πρόσωπα στην ομάδα? No, for the training will be for sure with us. Because they have to get adapted. Tissou Dali already started to train with us. He also participated in the preparation of the game yesterday, not today, yesterday in Salonique. On the other hand, for the others, I don't know what to answer because I never seen them, just in video images. So we have to keep balance and to be
smart enough and to take the best decision for the group in this moment. Στις προπονήσεις σίγουρα. I don't know which is this one. I know. I have to understand. Στις προπονήσεις σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν, ότι Σουνταλή είναι ήδη μαζί μας και ήταν μέρος αυτής της προετοιμασίας για το σημερινό παιχνίδι μέχρι και χθες στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές δεν τους έχω δει από κοντά ακόμα, μόνο βίντεο όταν κάναμε την ανάλυση τους. Οπότε θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε και να προσαρμοστούν και οι ίδιοι σε όλο αυτό το κομμάτι.